Απόψε κατά τις 10 με 10 και μισή θα έρθεις από το δωμάτιό μου και θα σε ντύσω. Τι έμεινε, Σπυρότου? Στάσου, ράστα αστεία. Η περιπέτεια υγείας που ταλαιπώρησε το μεγάλο Έλληνα κωμικό Θανάση Βέγκο είχε αίσια έκβαση μετά την πετυχημένη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Υποβλήθηκε σε απλή χειρουργική επέμβαση. Η επέμβαση αυτή θεωρήθηκε απαραίτητη όταν την περασμένη εβδομάδα νοσηλεύτηκε στην Νευρολογική Κλινική του Νοσοκομείου μας για προγραμματισμένο έλεγχο. Με τα χειρουργική του πορεία αυτή τη στιγμή εξελίσσεται ομαλά. Λαμβάνω την τύπη να αναφέρω ο δράστης, νάτος. Ο γαϊδέρος είμαι ρε, μάλιστα όνος. Αυτό σε σήμανε την καμπάνα. Είναι ο άνθρωπος που σε λίγο θα είναι πάλι κοντά μας. Έχω πήγα στο νοσοκομείο, πήγε καλά η εγχείρηση. Ελπίζω σε λίγο να το ξαναδούμε πάλι, να μας λέει καλή μου άνθρωπη. Ο 83χρονος ηθοποιός, παρά τις δύσκολες ώρες που πέρασε, δεν το έβαλε κάτω. Με το χιούμορ που τον διακρίνει, ακολούθησε τις οδηγίες των γιατρών και περίμενε καρτερικά την ώρα του χειρουργείου. Βεβαίως μίλησαμε με τον κύριο Βέγκο, ήταν σε πολύ καλή διάθεση, ήσυχος, μια χαρά. Οι γιατροί που τον παρακολουθούν έχουν εντυπωσιαστεί με τη γενναιότητα και τον τρόπο που αντιμετωπίζει το πρόβλημα της υγείας του. Η επέμβασή του κρίθηκε πετυχημένη και τις επόμενες μέρες αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Θα το ξανακάνεις? Δεν θα το ξανακάνω. Ναι, δεν του ξανακάνει. Να, του λέει και μόνος του. Ρε, πεινάνε και τα παιδάκια σου? Πεινάγανε και τα παιδάκια μου. Πεινάγανε και τα παιδάκια του Καψιρού. Στο πλευρό του βρίσκεται συνεχώς η αγαπημένη του σύζυγος και τα παιδιά του, που τον περιβάλλουν με φροντίδα και αγάπη τις μέρες νοσηλείας του στο νοσοκομείο.